Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργή. Η ερώτησή μου κύριε Υπουργή αναφέρεται σε ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα στις 17 Σεπτεμβρίου του 2016 κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στη Νέα Υόρκη και εμπλέκει δύο Έλληνες δημοσιογράφους, ένα σύμβουλό σας, το ΑΠΕ και τις Αμερικανικές Αρχές. Επειδή τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι πολλά και μοιάζουν να παραπέμπουν σε fake news, οι απαντήσεις σας νομίζω ότι είναι αναγκαίες και θα βοηθήσουν να διασκεδάσουμε κάποιες εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί. Τα γεγονότα, μόνο παράθεση των γεγονότων, χωρίς αξιολογικές κρίσεις. Στις 17 Σεπτεμβρίου ζητείται από την ελληνική αποστολή στην υπηρεσία διπλωματικής ασφάλειας του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να ελέγξει δύο Έλληνες δημοσιογράφους που παραμένουν στο χώρο του καφέ και εστιατορίου στο ξενοδοχείο που είχατε καταλύσει. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες κάνουν την εξακρίβωση στοιχείων, οι δημοσιογράφοι αναγνωρίζονται από την ασφάλεια της ελληνικής αποστολής και το συμβάν θεωρείται λήξαν. Εντύπωση προκαλεί η συνέχεια στην Ελλάδα όπως αναμεταδίδεται. Το ΑΠΕ με τηλεγράφημά του, κύριε Υπουργέ, στις 18 Σεπτεμβρίου, στις 21.06, 9:06 λεπτά το βράδυ, ανακοινώνει ότι για πλαστογραφία συνελήφθησαν οι δύο Έλληνες δημοσιογράφοι στη Νέα Υόρκη στις 21.06, όπως σας είπα. Ενώ με νεότερο τηλεγράφημά του, στις 23:35, ώρα Ελλάδας, φιλοξενεί δηλώσεις σας για τεράστια ευθύνη για αυτούς που τους έβαλαν να το κάνουν, δηλαδή για την αθλειότητα της πλαστογραφίας και ίσως του όποιου ρεπορτάζ γινόταν για τις δραστηριότητες των κυβερνητικών στελεχών. Καταθέτω στα πρακτικά και τα δύο τηλεγραφήματα του ΑΠΕ, γιατί έχει σημασία να δείτε πώς συμπληρώνονται και με τις δικές σας δηλώσεις. Στην Ελλάδα, η είδηση θεωρείται σοβαρή, όλα τα μέσα αναμεταδίδουν, ούτε 30 δεύτερα κύριε Πρόεδρε, όλα τα μέσα την αναμεταδίδουν, επικρίνοντας τη δημοσιογραφία της περούκας, που πάντως δεν φαίνεται να είχε χρησιμοποιηθεί από τους δύο δημοσιογράφους κατά την σύλληψή τους εντός εισαγωγικών. Στις 20 και 27 Σεπτεμβρίου, ο σύμβουλός σας δίνει συνέντευξη στην Αυγή και αρθογραφεί στο Χωνί πόσο ζεστά έχουν πάρει οι Αμερικανικές Αρχές αυτή την σοβαρή υπόθεση, για τις καταθέσεις που έχουν δοθεί από Έλληνες διπλωμάτες, την προοπτική άσκηση ποινικών διώξεων σε αυτή την ύποπτη υπόθεση, που ίσως να κρύβεται πίσω από την φαινομενικά ανώδυνη πλαστογραφία υπογραφής απόδειξης αξίας 15,24 δολαρίων, άλλα πράγματα. Τέλος, σας καταθέτω επίσης και τα δύο δημοσιεύματα στην Αυγή και στο Χωνί. Τέλος, οι δύο Έλληνες δημοσιογράφοι απολύονται από τα κανάλια και τις εφημερίδες που δούλευαν. Τα περισσότερα μέσα τους επικρίνουν για τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντά τους και μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου στην Ελλάδα συζητάμε για ποιο πράγμα, για τις διώξεις των Αμερικανικών αρχών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Τι από όλα αυτά είναι αλήθεια και τι από όλα αυτά μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι fake news, δηλαδή κατασκευασμένες ειδήσεις? Ευχαριστώ. Με μια σχετική άνεση, κύριε Υπουργέ, ορίστε και εσείς. Προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε, πάντα να είμαι μέσα στον χρόνο σχετικά. Κύριε Παπαθεοδωρού, ειλικρινά πιστεύω ότι αδικείτε και τον εαυτό σας και εμένα, που Παρασκευή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο καλούμαστε να συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Το Υπουργείο μας έχει πολλές δράσεις. Θα μπορούσατε πραγματικά να με ανακρίνετε για το πώς ασκούμε την πολιτική μας. Το κάνετε πάρα πολύ συχνά. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Τώρα μας φέρνετε στη Βουλή να απαντήσουμε για ποιο πράγμα. Για το αν μεταμφιέστηκαν οι κύριοι και μας ακολουθούσαν στη Νέα Υόρκη, το έχουν ομολογήσει. Για το αν πλαστογράφησαν την υπογραφή ανθρώπου που τότε ήταν συνεργάτης μου, το έχουν ομολογήσει. Για το αν κρατήθηκαν από τις Αμερικανικές Αρχές, διότι αυτά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, εντοπίστηκαν άνθρωποι να παρακολουθούν μέλη ξένης αποστολής. Αυτό κάνανε. Δεν το έχουν αμφισβητήσει ούτε οι ίδιοι. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω το περιεχόμενο της ερώτησης. Κρατηθήκανε λοιπόν από τις Αμερικάνικες Αρχές. Οι Αμερικάνικες Αρχές με ρωτήσαν αν πρέπει και θέλω να κινηθώ νομικά. Απάντησα ότι δεν θα το κάνω, διότι είμαι υπουργός και επί του τύπου και δεν το θεωρώ δέον να κινούμε νομικά εναντίον δημοσιογράφων. Θεωρώ ότι ήταν μεγάλη απρέπεια αυτό που έκαναν και μάλιστα ήμουν και προσεκτικός στη δήλωσή μου και τους έδωσα και μία διέξοδο. Είπα ότι κάποιοι τους έβαλαν να το κάνουν. Από εκεί και πέρα, πραγματικά μου κάνει εντύπωση που αυτό αποτελεί αντικείμενο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Με εκπλήσει ειλικρινώς. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουν παραδεχτεί οι ίδιοι.
δεν βρέθηκε μέσω ενημέρωσης εδώ να πει ότι καλώς κάνανε. Δεν βρέθηκε. Και ερχόμαστε τώρα 2 χρόνια μετά, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, να ερωτηθώ τι. Αν μας παρακολουθούσαν, έχουν απαντήσει οι ίδιοι. Κάνανε, λέει, μεγάλες αποκαλύψεις. Περιμένανε να πάμε σε ακριβά εστιατόρια και να φάμε. Δεν συνέβη τίποτα τέτοιο. Έχει εξαιρετικά και ελληνικά εστιατόρια, κύριε Πρόεδρε, η Νέα Υόρκη, φθηνά από Έλληνες της Διασποράς, όπου απολαύσαμε φθηνό και πολύ καλό φαΐ. Περιμένανε να δούνε να κάνουμε ακριβά ψώνια. Έχουν παρέλθει όμως αυτές οι μέρες, κύριε Παπαθεοδόρου, και να σας πω κάτι. Επειδή οι συγκεκριμένοι δεν είναι πρώτη φορά που το κάνουν, θα σας έλεγα να συζητήσετε λίγο με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που είναι στέλεχος του κόμματός σας, και να τη ρωτήσετε για την αντίστοιχη εμπειρία που έχει. Λοιπόν, ωραία. Ας πούμε λοιπόν από τώρα ότι θα ξαναβρεθούμε την άλλη Παρασκευή να συζητήσουμε κάτι σοβαρότερο. Είστε, κύριε Παπαθεοδόρου. Κύριε Υπουργέ, δεν το θεωρείτε σοβαρό και χαίρομαι που είστε τόσο ανοιχτός στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, γιατί από ό,τι θυμάμαι, 10 φορές είχα καταθέσει την ερώτηση για το ποιος πλήρωνε τον Άρη Δαβαράκη, ο οποίος έλεγε ότι τα χρήματα έρχονταν από το λογαριασμό σας και δεν είχατε έρθει να απαντήσετε. Θα πάμε όμως αυτό. Εμένα δεν με πειράζει τι κάνανε οι δημοσιογράφοι. Εάν άσκησαν με τον τρόπο τους σωστή δημοσιογραφία ή αν σεβάστηκαν τη διοντολογία. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς από κυβερνητικές πηγές αναμεταδίδουμε στην Ελλάδα το αν υπήρχαν συλλήψεις ή όχι συλλήψεις. Κοιτάξτε να σας πω. Το γελίο της υπόθεσης, έχετε δίκιο, είναι το εξής. Ότι αφενός η ελληνική αποστολή φαίνεται να έχει ζητήσει επισήμως από τις αμερικανικές αρχές την απαγγελία κατηγοριών εναντίον Ελλήνων δημοσιογράφων χωρίς διαπιστωμένο αδίκημα. Είπατε προηγουμένως, κρατήθηκαν. Είναι καλύτερο από αυτό το οποίο έγραφε το ΑΠΕ ότι συνελήφθησαν. Ούτε κρατήθηκαν ούτε συνελήφθησαν. Αυτό όμως αποδεικνύεται από έγγραφα. Έτσι δεν είναι? Αυτό λοιπόν μας ενδιαφέρει είναι με την εγκυρότητα του ΑΠΕ αλλά και την εγκυρότητα των κυβερνητικών κύκλων που είχε, στις οποίους είχε αναφερθεί. Για συλλήψεις, αδικήματα πλαστογραφίας, μεταφιεσμένων δημοσιογράφων. Είναι αυτά τα οποία λέτε. Ενώ η ελληνική αποστολή, κύριε Υπουργέ, από τις 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή από την επόμενη μέρα, είχε την απάντηση των Αμερικανικών αρχών. Άρα, κάποιος έλεγε συνήθως ψέματα. Ή λοιπόν, εσείς λάβατε την απάντηση ότι κανένας δεν συνελήφθη, ότι έγινε εξ ακρίβως στοιχείων και από εκεί και πέρα οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν ελεύθεροι. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα δεν είναι αν κάνανε καλά τη δουλειά τους ή εάν υπέγραφαν δεξιά και αριστερά. Με ενδιαφέρει πώς από μία πηγή κυβερνητική βγαίνει στην Ελλάδα ότι συνελήφθησαν δημοσιογράφοι και πώς εμφανίζεται στην αμερικανική πλέον πλευρά η ελληνική αποστολή να ζητά τη σύλληψη των δημοσιογράφων. Pressing charges. Δηλαδή, απαγγελία κατηγοριών. Και επειδή λοιπόν αυτό έχει σημασία, αν η ελληνική αποστολή, η ελληνική αποστολή στην οποία συμμετείχατε, ζήτησε να από την πρώτη και όλα στιγμή να προσαχθούν και δεν προσήχθησαν οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι. Αυτό που με πειράζει, κύριε Υπουργέ, είναι και κάτι άλλο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρετε πότε βγήκαν όλα αυτά? Και θα είμαι στον χρόνο μου ακριβής, κύριε Πρόεδρε. Βγήκαν όταν το Κέντρο Ξένων Ανταποκριτών του Υπουργείου Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, αυτοί δηλαδή που είναι διαπιστευμένοι στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην υπόθεση αυτή, ζήτησε τόσο από την Υπηρεσία Διπλωματικής Ασφάλειας του Υπουργείου Εξωτερικών, όσο και από την αστυνομία της Νέας Υόρκης, ζήτησε βεβαίωση για το εάν υπήρξε γεγονός, εάν υπήρξε αδίκημα και πώς η αστυνομία αυτό το αδίκημα το χειρίστηκε. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Η απάντηση ήταν ότι η επίσημη των Αμερικανικών αρχών που την είχατε κι εσείς. Ειδικοί εκπρόσωποι της Διπλωματικής Υπηρεσίας Ασφαλείας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν συνέλαβαν τους δημοσιογράφους στις 17 Σεπτεμβρίου 2016 στο ξενοδοχείο Westin της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών, σας παραπέμπουμε στην αστυνομία της Νέας Υόρκης να επιβεβαιώσετε ότι τα 2 άτομα δεν συνελήφθησαν από την αστυνομία της Νέας Υόρκης.
Άρα, ποιος ήταν αυτός ο οποίος κατασκεύασε την είδη στην Ελλάδα, γιατί το ΑΠΕ με δύο συνεχή του τηλεγραφήματα, τα οποία προέρχονται από κυβερνητικές πηγές, όπως λέει, δεν το λέω εγώ αυτό, αναμεταδίδει αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Και το ερώτημα, γιατί η ελληνική αποστολή ζήτησε να απαγγελθούν κατηγορίες? Διότι αυτό, κύριε Υπουργέ, εμφανίζεται στις απαντήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου λέει ότι η αστυνομία της Νέας Υόρκης χειρίζεται το αίτημα της ελληνικής αποστολής να απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον των δύο δημοσιογράφων. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία. Αφήστε τους δύο δημοσιογράφους. Απαντήστε μου σε αυτό και εγώ θα είμαι ικανοποιημένος. Νομίζω ο Υπουργός έχει ήδη απαντήσει, με το σκεπτικό του βέβαια, αλλά ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε. Επαναλαμβάνω λοιπόν, πλαστοπροσωπεία έγινε. Πήγανε και υπογράψανε σε απόδειξη του ξενοδοχείου με όνομα συνεργάτη μου. Το είχαν ξανακάνει. Με συνεργάτηδα της κυρίας Διαμαντοπούλου. Πρώτον. Δεύτερον, χαίρομαι που δεν αμφισβητείτε τα γεγονότα. Ότι οι άνθρωποι αυτοί μεταμφιέστηκαν και είχαν σκοπό να παρακολουθήσουν και παρακολουθούσαν. Άρα λοιπόν, και τα γεγονότα είναι ακριβή και χαίρομαι, επιτρέψτε μου να διαβλέψω, μία προσπάθεια να αποστασιοποιηθείτε και από αυτή την πρακτική. Την καλωσορίζω λοιπόν. Την καλωσορίζω. Από εκεί και πέρα, πολύ φοβάμαι ότι δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Αυτοί οι άνθρωποι μεταμφιέστηκαν για να μας παρακολουθούν. Ας κρίνει ο καθένας αν πρέπει έτσι να ασκείται η δημοσιογραφία. Ας κρίνει και ο καθένας αν με τον τρόπο το δικό σας, κύριε Παπαθεοδόρου, πρέπει να ασκείται και η πολιτική, διότι εμείς εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο πρέπει να αποδεικνύουμε, κύριε Παπαθεοδόρου, ότι εάν δεν πρέπει μία φορά να υπάρχει ο δημοσιογραφικός εμετός, δεν πρέπει 10 φορές να υπάρχει και ο πολιτικός εμετός. Και αυτό είναι, ξέρετε, ένας πύχης, ο οποίος για μερικούς φαίνεται ότι είναι πολύ ψηλά για να τον περάσουν. Ευχαριστούμε, κύριε.